της Ελλάδας. Και το κυριότερο πρόβλημα που έχει, νομίζω το νούμερο ένα, είναι η διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων. Θα ήθελα να ρωτήσω αν το κίνημα έχει υποβάλει ή έχει στο πρόγραμμά του συγκεκριμένες χωροθετήσεις για αυτό το οξύ πρόβλημα που απασχολεί τώρα την Αθήνα εδώ και 20-30 χρόνια, την Αττική μάλλον γενικότερα. Αυτό. Η ειλικρινής απάντηση είναι όχι. Διότι οι χωροθετήσεις που έχουν προκύψει προφανώς έχουν κάποια προβλήματα και αυτά δεν ξέρουμε αν είναι μόνο θέμα, ας πούμε, χωροθέτησης ή και υποκίνησης από τοπικούς παράγοντες. Θεωρούμε ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η πυρόλυση, ας πούμε, είναι μία από αυτές. Το βασικό είναι ότι ό,τι και να αποφασίσεις, όπου και να τοποθετήσεις, επειδή κάπου κοντά θα είναι, ο τοπικός πληθυσμός θα πρέπει να εμπιστευτεί ότι αυτό που σχεδιάστηκε, αυτό θα γίνει, να ενημερωθεί για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, όπως σας περιέγραψα πριν, και μετά να το αποδεχθεί και να έχει και ένα αντισταθμιστικό όφελος. Ας πούμε, όταν έγινε η ιστορία της Ψιτάλιας, κανένας